Ξεκινάμε το πρώτο βιντεάκι, φίλες και φίλοι του καναλιού Black Horse Zaek. Σήμερα Τετάρτη και 23. Είμαι ακριβώς πίσω από την από τον τομέα 4, θύρα 22, όπου εχθές έπεσε μπετό. Τα παλικάρια λένε πάρε και εμάς, κάτσε να τα στο πάρω, να τα πάρω. Πείτε καλησπέρα στην κάμερα, παιδιά. Ωραία, για να μην λέτε ότι δεν τους ρωτάω, μόνο τους θέλουν να βγουν στην οθόνη. Έτσι, τώρα αυτά που κάνουν είναι βάζουν τσέρκια σε όλο το μήκος και το πλάτος της κάθε σιδερένιας κολόνας. Είναι η τελευταία κολόνα αυτή σε αυτό το επίπεδο. Μία από τις υπόλοιπες είναι τελευταία, έτσι. Άλλο παραπάνω δεν θα υψωθεί από πλευράς κολόνων η θύρα 22 τομέας 4. Είναι οι τελευταίες κολόνες σε ύψος. Ας το πάρει ο φακός σε ένα γενικό πλάνο. Εδώ μετά του Δήμου το χώρο. Έτσι είναι, παιδιά, ο χώρος του Δήμου. Θα το πάρω σε άλλο βιντεάκι αυτό. Ας δούμε τι γίνεται εδώ στον τομέα 4. Υπάρχουν με το μάτι ορατές για μένα τώρα από την πλάτη 2, 4, 6, 7, 8 και 2, 10 κολόνες. 10 κολόνες φυσικά είναι πισινές, έτσι. Προς το άλσος. 10 κολόνες. Ακούτε τα ομπουντά, έχει ξεκινήσει να βρέχει. Βγάμε πάρα πολύ για την κάμερα. Δεν είναι και φτηνή. Okay. Συνεχίζει με το γράψιμο εδώ και καταγράφουμε το τι γίνεται στον τομέα 4. Εχθές στρώθηκε με μπετό όλη η επιφάνεια. Γεια σου φίλε. Και τώρα βλέπουμε εδώ την αποκάλυψη του στιθέου. Βλέπουμε το στιθέο να είναι αποκαλυμμένο. Τουλάχιστον στη μισή επιφάνεια, γιατί από εκεί που είναι η τσιμεντόλιθη πάνω από το καμαράκι αυτό του Δήμου, δεν έχω ορατότητα. Εδώ τα παλικάρια τώρα τσερκώνουν τις κολόνες, όλες τις κολόνες τις βάζουν τσέρκια, έτσι ώστε μέσα εκεί να πέσει το τελευταίο, ας πούμε, μπετό. Παραπάνω δεν θα έχει. Πιστεύω να καταλάβατε με λίγα λόγια το τι γίνεται στη Βασίλισσα θύρα 22 τομέας 4 από την πλάτη που παίρνει η κάμερα. Έτσι. Τώρα και από τα δυτικά το τι γίνεται. Οι εργασίες δεν περιορίζονται μόνο στην ταράτσα του τετάρτου ορόφου, όπου σας είπα και στο πριν λίγο ότι οι κολόνες τσερκώνονται. Έτσι, βλέπετε τα τσέρκια έχουν φτάσει. Γεια σου φίλε. Η κολόνα συγκεκριμένη εδώ έχει τσερκωθεί από τη βάση μέχρι το ταβάνι της. Ολόκληρη. Έτσι θα γίνουν και οι υπόλοιπες. Δεν έχει τώρα εδώ πλέον αναμονές. Τσέρκει και μπαίνει μετά το καλούπι. Και περιμένουμε το μπετό. Α, όπως αυτή εδώ, λόγω χάρη η κολόνα, η οποία, όπως βλέπουμε, ενώ είναι σχισμένη από τη σάριζα, έχει ξεκινήσει το καλούπομα. Αυτή η σάρισα, δεν ξέρω με κάτι μούφες ή πώς θα τις ενώσουν τις υπόλοιπες σάρισες, θα πάνε οι σάρισες προς την πλάτη εδώ και θα μπουν μέσα εδώ, στις πισινές κολόνες, έτσι. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πάμε λίγο στους πιο κάτω ορόφους, όπου οι εργασίες συνεχίζονται αμύωτα. Δεν εστιάζονται μόνο οι εργασίες στο τομέα 4 και στη θύρα 22 στην ταράτσα. Εστιάζονται και στον τρίτο όροφο με εργασίες με τις συντεργές, τόσο και στον δεύτερο και τρίτο όροφο. Υπάρχουν μέσα εργάτες οι οποίοι κάνουν εργασίες. Το τι εργασίες είναι, εντάξει, ξέρετε παιδιά, η οικοδομή είναι να ακούτε τους ορύβους, μεταφέρουν είτε την ξυλία είτε τις συντεργές, πάντως κάνουν εργασίες και μέσα στα τμήματα που θα γίνουν τα γραφεία της ΠΑΕΑΕΚ. Λοιπόν, με αυτό εδώ το βιντεάκι το πρώτο, θα το φωνάζω ζήτω η ΑΕΚ ρε μάγκες και συνεχίζω με το δεύτερο βίντεο. Πάμε παιδιά, το τομέας 5. Έχει ανοίξει ο ουρανός, βρέχει καταρακτοδός. Πιθανόν να το βλέπετε και μέσα από την οθόνη. Τι έχουμε τώρα στο τομέα 5? Παιδιά, σιδερώματα. Σιδερώματα τόσο στην πλάτη του πυλώνα. Να το πιάσει εδώ ο φακός. Η βροχή είναι
αλίπητη, πιθανόν να την κλείσω τη μηχανή. Έτσι, σιδερώνεται πάνω από την κίτρινη μεμβράνη, όσο και στο πάτωμα, έξω από τη μεγάλη τρύπα, έτσι, εκεί σιδερώνεται. Εδώ έχουμε τους 32 τένοντες, είναι μέσα στους θύλακες Inox, έτσι. Παιδιά, κλείνω, η βροχή είναι αλίπητη. Όπως βλέπετε, παιδιά, φίλες και φίλοι του καναλιού Black Horse, εδώ γίνεται ο χαμός με τη βροχή. Παρόλο που αυτά τα μαστόρια συνεχίζουν με πιο μεγάλη ζέση τις εργασίες, έτσι ώστε να στρωθεί με σιδεριές ο περιβάλλον χώρος της τρύπας, σε εισαγωγικά, του πυλώνα του Βόλγου Δυτικού. Ακούτε πάνω στην ομπρέλα, γιατί το καλό το παλικάρι ξέρει καλά το μονοπάτι, πήρα την ομπρέλα. Ωραία. Εγώ βρέχομαι, η κάμερα όμως, εντάξει, ευτυχώς δεν βρέχεται η κάμερα. Λοιπόν, το διασκεδάζω και λίγο. Παιδιά, ξέρετε, η γυναίκα μου έχει πυρετό 40. Μόλις κόλασα, ήρθα όσο ώρα μπορώ, έτσι να πάρω το βίντεο, να σας ανεβάσω μεσημέρι, απογευματάκι, πρώτα ο Θεός. Να δω και την κυρία μου. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι οι εργάτες από τον πυλώνα βγήκαν. Είναι αυτοί οι μπλοκαπελάκηδες, οι οποίοι πήγανε να βρούνε μια προστασία στο πρώτο, ας πούμε, όροφο, έτσι, του τομέα 6. Εδώ βλέπουμε την πρέσα. Όπα, η κυμπρέλα. Όχι μόνο βρέχει, αλλά φυσάει κιόλας. Λοιπόν, βλέπουμε την πρέσα να αποχωρεί. Ανοίγω λίγο το πλάνο για να βλέπω και εγώ μέσα από την κάμερα, γιατί βρέχομαι πάρα πολύ. Είμαστε τομέα 5. Βλέπουμε πάνω, για τους καινούργιους φίλους που δεν έχουν δει προηγούμενα βιντεάκια, και τους παρακινώ, παιδιά, επειδή είναι απολαυστικά τα βιντεάκια τα προηγούμενα, ειδικά με το πυλώνα, ανατρέξτε στο κανάλι Black Horse AEK στις ημερομηνίες, ξέρω εγώ, 19, 20, 21, 22 του Μάη, να τα δείτε. Μην χάνετε αυτά τα βιντεάκια, είναι επικά. Όχι μόνο από τα δικά μου, το δικό μου κανάλι, και τα άλλα παιδιά, τα εξήδικα κανάλια, τα στηρίζουμε με τις εγγραφές. Καθώς μιλάω, εσείς βλέπετε, παιδιά, το τι γίνεται, τι βρόχα πέφτει κτλ. Εδώ πίσω βλέπουμε τα καλυπώματα. Ποιος με ρωτάτε τι θα γίνει με τα νερά, σας απαντάω ότι εδώ θα πέσει πάρα μα πάρα πολύ τσιμέντο, μπετό, και θα κλείσει αυτή η τρύπα, που και καλά υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη γέφυρα, η οποία είναι σε δύο τμήματα, την έχουν ενώσει και είναι οριζόντια πάνω στους δύο αυτούς πυργίσκους, τους κόκκινους, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από τις βάσεις της γέφυρας να μπουν οι 64 τένοντες. Μέχρι στιγμής έχουν μπει σε αυτό το πυλώνα οι 32. Λοιπόν, κλείνω, παιδιά, και αυτό το βιντεάκι, έτσι, ή μάλλον όχι, να το πάω συνεχόμενα λίγο, να δούμε τι έχει γίνει στον τομέα 5α, ας πούμε. Το ας πούμε το πάω εισαγωγικά, αυτό είναι το ας πούμε. Βλέπουμε αποκαλυμμένες τις τσιμεντένιες κολόνες, έτσι, και πάνω σε αυτές υπάρχουν οι αναμονές. Ό,τι βλέπουμε σε αναμονή, στη συνέχεια των ημερών θα βετωθεί. Λοιπόν, κλείνω και αυτό το βιντεάκι, το δεύτερο για σήμερα. Βλέπουμε την ελικοπτέρωση. Ζήτω η ΑΕΚ, ρε μαγκές! Και αυτό το βίντεο, πάμε από πυλώνα σε πυλώνα. Βορειοδυτικό ήταν το πριν βίντεο, βορειοανατολικός το επόμενο βίντεο. Και βλέπουμε τι στο φακό και στην κάμερα. Την οριζόντια γέφυρα, την κίτρινη, η οποία είναι ακουμπισμένη στους δύο πυργίσκους μπλε χρώματος τώρα, δεν είναι κόκκινη αυτή. Εδώ, οι δύο πυργίσκοι. Και τι γίνεται. Και να δείτε ποιοι είναι τώρα οι τένοντες. Δεν θα τους δείτε, γιατί είναι κρυμμένοι. Εδώ, που ο φακός ζουμάρει τώρα, βλέπουμε τα Inox Spiral με τις τρύπες ανοιχτές. Έτσι. Και πίσω, δύο να είναι καπελωμένες. Οι καπελωμένες σημαίνει ότι μέσα έχει μπει τένοντας. Δύο καπέλα φαίνονται, δύο τένοντες μέσα.
Πάμε και πιο μπροστά. Εδώ είναι 6 καπέλα. Άρα έχουν καπελωθεί 6 τένοντες. Και είναι οι κοντοί. Γιατί οι πιο ψηλοί θα έρθουν αμέσως σε επόμενα στάδια. Θα είναι συνολικά 16. Εδώ έχουν μπει 8 κοντοί και θα μπουν οι 8 ψηλότεροι τένοντες. Άρα και τα ίνοξ θα ψηλώσουν. Από εδώ βλέπουμε ότι είναι σε αναμονές οι θύλακες που θα μπουν μέσα οι τένοντες. Κανένα με καπέλο, όλα είναι γυμνά και ακαπέλωτα. Ας δούμε λίγο το τομέα 2. Βλέπετε παιδιά που γυαλίζει. Δεν γυαλίζει γιατί ρίξανε κάποιο ειδικό λαδάκι, αλλά γυαλίζει γιατί οι ουρανοί ανοίξανε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έριξε μια μπόρα ενός τριλέπτου, ας πούμε, πενταλέπτου, παραπάνω δεν ήτανε. Γίναμε μουσκεμα, αλλά με την ομπρέλα, τη χρήση της ομπρέλας, η κάμερα συνέχιζε να γράφει. Λοιπόν, συνεχίζω πυλώνα, να το δούμε σε ένα γενικό πλάνο. Δεξιά και αριστερά το τσιμέντο καθαριότητος. Έχει πέσει, βλέπετε, η μπογιά, η μπλε και η κόκκινη, ότι θα γίνουν ενέργειες σιδερώματος και από πού θα αρχίσουν. Και βλέπουμε από τα ανατολικά που γίνεται η λήψη, τον τομέα 4 και βασίλισσα θύρα 22, όπου αυτή τη στιγμή μια μικρή μπετονιέρα, να πάει ο φακός κοντά στην μπετονιέρα και να έχω και μπετονιέρα να παίρνω και το λάβαρο της ΑΕΚ μας, ακριβώς εδώ, και μπετονιέρα έχω και λάβαρο της ΑΕΚ και τα μαστόρια του Βαγενά να είναι επιποδός μάχης. Καθώς βλέπουμε μια πτήση του βορειοδυτικού πυλώνα, έτσι, βορειοδυτικού, συγγνώμη, γερανού, τα τρία ονόματα, τα στάνταρ, παιδιά, είπαμε, είναι Μίμης Παπαϊωάννου, Λάκης Νικολάου και Κώστας Νεσορίδης. Καθώς βλέπουμε και την πτήση αυτή και το τομέα 20, το τομέα 4, θύρα 22 παλαιά, ένα γενικό πλάνο από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, πρωτοφωντάζω, ζήτω η ΑΕΚ, ρε μάγκες! Δεν ξέρω τι να πω με τον πυλώνα, με τον καιρό, κάτσω τον πυλώνα. Ήμουνα στα βόρειο ανατολικά, να βγάλω το δεύτερο βίντεο της ημέρας και σας είπα σταμάτησε η βροχή. Τώρα έχω έρθει στο κέντρο του κηπέδου, δηλαδή 50 μέτρα δρόμος, πόσο, και ουρανοί ξανάνοιξαν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε παιδιά τι τώρα. Τομέας 7, ο οποίος το πρωί έπεσε στην ταράτσα του δεύτερου ορόφου το μπετό και τώρα κάνουν οι εργάτες τι. Ρίχνουν το τσιμέντο με τα χέρια, έτσι ώστε να σκληρύνει η επιφάνεια του μπετού που έπεσε. Έτσι γι' αυτό ρίχνουν με τα χέρια το τσιμέντο. Έχει καλυφθεί σε μια απόσταση τουλάχιστον των 20 μέτρων. Είπαμε ότι το ύψος ήταν 20 πόντους και το ύψος του δοκαριού ήταν, αν θυμάμαι καλά, η 50-70, νομίζω ήταν 70 πόντι το δοκάρι. Μη σας γελάσω, ανατρέξτε στο βίντεο που είχα πάρει προχθές, που είχα πάρει την πλάτη και μίλαγα με τον υπάλληλο, τον εργάτη, πόσα κυβικά θα πέσουνε. Εδώ με το λάβαρο στα αριστερά του φακού, έτσι, έχει βάλει η Ερμονάσα, ο δικέφαλος και ο κύριος Βαγενάς. Εδώ το δικέφαλο τον πρώτο, υπάρχει και ο δεύτερος στη θύρα 22, το μία 4. Πιστεύω ότι όσο ανεβαίνει δηλαδή το επίπεδο, φτάνοντας στο δεύτερο όροφο και καλουπώνοντας τα, παπ, θα τσεκάρουμε και από ένα έμβλημα του δικέφαλου Αϊτού, να δείχνουμε σε όλο τον κόσμο, μα σε όλο τον κόσμο, το τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια στα χώματα των προγόνων μας. Προγόνων Μικρασιατών που έφεραν το δικέφαλο Αϊτό από τη Μικρά Ασία και από την ομάδα Πέρα Κλαμπ. Αυτά είναι ιστορικά παιδιά, όποιος δεν τα ξέρει, ειδικά η πιτσιρικαρία, να μπει μέσα, να τα διαβάσει. Έτσι είναι καλό να ξέρουμε από πού προερχόμαστε και τι συμβολίζει ο δικέφαλος Αϊτός με τα φτερά ανοιχτά και όχι με τα φτερά κλειστά. Λοιπόν, βλέποντας τους τρεις γερανούς, έχω εστιάσει τομέα. Να ρυθμίσω λίγο την κάμερα, παιδιά, για να μην είναι θολά. Έχουμε και τη βροχή τώρα. Αχ, Θεούλη μου, τώρα που βρήκες να βρέξεις.
Πάμε, βλέπουμε την πτήση εδώ πέρα του βορειοανατολικού γερανού, εδώ με τον με το στόμιο, τι να πούμε αυτό, με, τις, με τους κρίκους του. Συνεχίζουμε το ΜΕΑΣ 7, τα παίρνω από το κέντρο του γηπέδου, αλλά από την απέναντι μεριά, την ανατολική, και συνεχίζω παιδιά το βίντεο για να το κλείσω με τη Βασίλισσα Θύρα 22 και τις ακατάπαυστες και αδιάκοπες εργασίες που γίνονται από τα Μαστόρια στον τέταρτο όροφο, όπου βλέπουμε τις άρισες να ασκίζουν ήδη την πρώτη, τις πρώτες προστινές σε δερένιες κολόνες, και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και τις από πίσω συμπλάτη κολόνες. Φωτοφωντάζω, ζήτω η ΑΕΚ μάγκες, εγώ προσωπικά θα γυγός. Και Black Horse ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, όπως έχω πει και σε προηγούμενα βιντεάκια μου, η χαρά του καμεραμάν που παίρνει λήψεις από το εργοτάξιο της Αγίας Σοφιάς είναι ο νότιος τομέας, όπου έχω πια το όλο το γήπεδο ανεμπόδιστα. Είμαι σε ένα ύψωμα από εδώ, έτσι ώστε να το έχω πιάτο, λες και είμαι σε μπαλκόνι σπιτιού είναι. Λοιπόν, ξεκινώ τις λήψεις με Βασίλισσα Θύρα 22. Βλέπουμε τον νοτιοανατολικό γερανό να κάνει έργο. Τώρα κάτι πάρκαρε και σηκώνεται. Θα πάμε για το τομέα 12 στο επόμενο βιντεάκι. Απολαμβάνουμε τις αναμονές τόσο στον τομέα 2 όσο και στον τομέα 1. Μας παραεμποδίζουν οι τσίκοι, γι' αυτό θα κατέβω πιο κάτω. Απέναντι, παιδιά, δεύτερος αετός, δεύτερη σημαία, δεύτερο λάβαρο, καθώς η μπετονιέρα κάνει κίνηση όπισθεν, έτσι ώστε κάτι να γίνει εκεί πέρα. Μάλλον θα πέσει πάλι μπετό εις έργων με την πρέσα. Μάλλον φοβηθήκανε πριν κανένα μεσάωρο που έριξε την κατακτώτη βροχή, που διάρκεσε 3-4 λεπτά, έτσι. Και αποχώρησε η πρέσα. Δεν ξέρω τώρα, βλέπω να κάνει όπισθεν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε, τομέα απέναντι 6. Τα Μαστόρια όλα πάνω και στις θέσεις τους. Διαχωρίζουν αυτά που διαχωρίζουν, έτσι παιδιά, τα τμήματα. Βλέπετε εδώ πέρα, σε μια νοητή γραμμή είναι ο ένας πίσω τον άλλον. Κάτι κάνουν εκεί. Αετήσια μάρκα δεν έχω, παιδιά, έχω και μια ηλικία. Τομέα 7, τα βλέπουμε από τα ανατολικά το τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε, μπαίνει και ένα φορτηγάκι. Δεν ξέρω τώρα τι μέσα έχει, αφρολέξ, ίσως για τις πλάτες. Δεν το γνωρίζω. Λογικά είναι αφρολέξ, είναι κάτι όχι πάρα πολύ βαρύ. Το βλέπω έτσι για αφρολέξ. Εδώ, νοτιότερα, στους τομείς, τους νότιο ανατολικούς, δεν έχουμε κάποια εργασία σήμερα, Τετάρτη 23 του Μάη. Βλέπουμε εδώ πέρα τα παλικάρια, αυτή πρέπει να είναι η τοπογράφη. Έτσι, η ώρα είναι περασμένες 3:20, υπάρχει αλλαγή φρουράς, αλλαγή βάρδιας. Παιδιά δουλεύουν νυχθημερών, δηλαδή πιάνουν δουλειά κατά τις 7 το πρωί και σταματάνε 7 η ώρα το απόγευμα. Λογικό να είναι σε βάρδιες. Χώρια τη φύλαξη, έτσι, που είναι 24 ώρες. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω αυτό το βιντεάκι το νοτιοανατολικό. Είναι τα καλύτερα πλάνα που παίρνω εγώ, πιστεύω, από την Αγία Σοφιά μας και μαζί με την τεράστια του κύριου Πανούτσου. Έτσι, ζήτω η ΑΕΚ, μάγκες μου, υγεία μόνο. Το βασικό τώρα καθάρι, παιδιά, υγεία μόνο. Για μια πολύ επική λήψη, πάρα πολύ δυναμική. Δυστυχώς βρέχει πάρα πολύ και το έχω χειροκίνητη την κάμερα. Πάμε, τομέα 1, διπλοσυνδερωμένη. Εκεί κατεβάζει και ο Μπακάκης, ο γερανός, ο νοτιοανατολικός. Πώς το λένε, καλούπι. Πάμε, όλη η θύρα τώρα 12, ο τομέας, συγγνώμη, 12. Δεν έχω δυστυχώς καλό χέρι, παιδιά, βρέχει πάρα πολύ και κουνιέται η κάμερα, αλλά είναι επικό αυτό που θα δείξω. Βλέπουμε σε όλο το τομέα των 12 ρηχτήκανε και στις πλάτες, όπως δείχνει εδώ ο φακός. Πάμε, πλάτες. Είναι η λήψη, παιδιά, δυστυχώς. Η βρόχα ρίχνεται πάρα πολύ δυναμικά, δυστυχώς και αυτό. Μάνα δυνατόν έχει τόσο ζέστη ήλιο και να βρέχει. Εδώ το Μαστόρι, ο εναερίτης. Εδώ μιλάγαμε προηγουμένως. Θες να πεις κάτι? Θες να πεις κάτι?
αυτός είσαι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόοδος του τομέα εδώ. Πάρα πολύ σημαντική η πρόοδος στο τομέα 12, γιατί είχαμε αφήσει εχθές τις κολόνες σε αναμονές. Σήμερα όχι μόνο έχουν όλες τσερκωθεί και έχουν μείνει παραπάνω οι αναμονές φυσικά. Κοιτάτε να δείτε, σε όλες τις κολόνες έχουν μπει τα τσέρκια, που σημαίνει αύριο μεθαύριο, κατά βλέπουμε και την πτήση εδώ πέρα του Μπακάκη, του Γερανού, αύριο μεθαύριο πέφτει πετό και στον τομέα 12. Οι εργασίες δηλαδή έχουν εστιαστεί τώρα πάρα πολύ στους νότιους τομείς, των 12 και των 14. Ο 12 είναι παλιά θύρα 5-6 ας πούμε, σε εισαγωγικά, και ο τομέας 14 είναι η παλιά σκεπαστή 11-12 και, και οι θύρες 16-17. Έτσι, εκεί γωνία. Θα πάμε στο επόμενο βιντεάκι και να τα δείξουμε. Παιδιά, είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίο αίσθημα να βλέπεις το μάσταρα, αραούχο, ναι, το μάστορα να βάζει τα σίδερα το ένα μέσα στο άλλο. Θέλω να το δείτε όλο αυτό το βιντεάκι αναλυτικά. Εξηγεί πάρα πολλές απορίες σας και απορίες μου. Καθώς βλέπουμε εδώ πέρα την πτήση του Μιχάλη του Μπακάκη, που σηκώνει μια τεράστια αρματιά σιδέρων. Έτσι, κοιτάτε ύψος που έχει. Διαχωρίζονται σε δύο τμήματα. Να ανοίξω ο φακός λίγο, να το δούμε καλύτερα. Μέσα μπαίνει, είπε ο μάστορας, σε 32 και 28 είναι η διάμετρος εδώ πέρα της σιδεριάς. 28 και 32. Θεόρατη η σιδεριά. Παιδιά, δείτε όλη τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Λύνει πολλές απορίες. Στις πλάτες βλέπουμε ότι θα πέσει το καλούπι για να έχουμε τα τυχεία. Και πώς δένονται και ενώνονται οι σιδεριές σε αυτές τις δύο κολόνες. Αυτή θα γίνει μία ενιαία κολόνα, όπως είναι αυτή εδώ τσερκωμένη. Έτσι βλέπουμε τη διαφορά αυτής της κολόνας με αυτήν. Αυτό που παλεμάνε τώρα τα παλικάρια, να τα ενώσουν με ένα γενικό πλανό του τομέα 12. Εδώ βλέπουμε που ήρθαν και προσγειώθηκαν, εδώ στο παλικάρι. Προσγειώνεται όλη αυτή η αρματιά των 6, 6 είναι, 3, των τριών σιδεριών, έτσι, των τριών σιδεριών. Είναι ενωμένες με, 4 είναι, πόσες είναι ώρες φίλε, 4 είναι, 5, ναι, 5, 6, μια εξάδα είναι παιδιά, τα τοποθετεί τώρα μέσα στη θέση τους για να έχουμε το έργο. Μια χαρά, μάιρα και πει να πάει σύννεφο. Με αυτή τη λήψη, παιδιά, που θεωρώ ότι είναι μια επική λήψη εκ του σύνεγγις, φωτοφωνάζω, ζήτω η ΑΕΚ, μάγκες, ζήτω μας και εμείς που την αγαπάμε και την ακολουθούμε. Ζήτω μας και σε εμάς. Αυτό είναι, παιδιά, από το κέντρο. Βλέπουμε τώρα από το κέντρο πώς είναι στολισμένη η Βασίλισσα Θύρα 22. Έτσι βλέπουμε την είσοδο από που μπαίνουν, ανοίξω φακός λίγο, από που μπαίνουν και βγαίνουν τα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να πάνε μέσα στο χώρο πάρκινγκ των εργατών και των υπευθύνων, έτσι. Και βλέπουμε καρφί απέναντι τη Βασίλισσα Θύρα 22. Θεωρώ ήταν ένα λεπτάκι ευχάριστο αυτό, βρήκα την ευκαιρία. Εντάξει, να ευχαριστώ πάρα πολύ τον το φύλακα εδώ που για λίγο με άφησε. Ζήτω η ΑΕΚ, ρε μαγκές! Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό καν είναι έπος. Βλέπουμε εδώ το τι έχει γίνει σήμερα, Τετάρτη, 23 του Μάη. Τα κουτάκια που λέγαμε τις προάλλες ότι θα γίνουν υδατοδεξαμενές έχουν δίπλο σιδερωθεί, έχουν γιγαντωθεί, έχουν φτάσει σε ύψος πλέον των 6-7 μέτρων από την επιφάνεια κάτω. Εδώ, όπως είπαμε και σε προηγούμενα βίντεο, θα είναι οι υδατοδεξαμενές που θα είναι στην πλάτη τόσο της σκεπαστής όσο και μέσα που θα μπει τώρα ο τρίποντας στις 16 και 17. Καταλαβαίνετε. Και καθώς παρακολουθούμε τις εργασίες που γίνονται και με τα καλούπια, παιδιά, έτσι φυσικά κατακαλυπωθούν,
Παρακολουθούμε τις υδατοδεξαμενές. Η κάμερα θα εστιάσει τι άλλο από το αυτό θεϊκό κατασκεύασμα που γίνεται τώρα. Παιδιά, σήμερα βλέπω Μπέτο Φόρμ πάνω από την ταράτσα, πάνω στην ταράτσα του πρώτου ρόφου. Αν είναι δυνατόν. Από το καλούπι προχθές πήγαμε στο Μπέτο Φόρμ σήμερα, σε δύο μέρες. Αναφέρεται στην Κυριακή που ήταν νεκρή, σε δύο μέρες ένα μικρό, ας πούμε, λατάκι έχει γίνει τώρα μια πολιτεία η οποία σε λίγες μέρες θα στρωθεί με σίδερο. Να βγει ο πρώτος όροπος εδώ, σκεπαστεί, αν είναι δυνατόν. Καθώς είδαμε μια πτήση εδώ του Πέτρου του Μάνταλου, έτσι, του νοτιοδυτικού πυλώνα, Γερανού, να παρκάρει αυτό εδώ το παραλληλόγραμμο, έτσι, σχήμα, το οποίο μέσα έχει καινούργια λατάκια. Καινούργια είναι αυτά τα κίτρινα, παιδιά, τα πολύ κίτρινα που βλέπετε. Υπάρχουν και λατάκια παλιότερα, που είναι αυτά εδώ, θα εστιάσει τώρα η κάμερα, που είναι χρησιμοποιημένα. Αυτά εδώ είναι καινούργια, καινουργή. Έτσι, λοιπόν, μεγαλώνουμε λίγο την οθόνη, να έχουμε ένα γενικότερο πλάνο. Να σηκώσω λίγο και τον τρίποδα να μπει κατάμεσα στο γήπεδο. Πατάνε εδώ οι εργάτες, εδώ που έχω την κάμερα, πάνω εδώ στις τάβλες, έτσι, υποστήριγμα, και σιδερώνουν κάθετα τις κολόνες, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Βλέπετε το κινέται, μισό λεπτό να το βάλω μέσα. Δεν με βοηθάει το σκηνικό, έτσι θα είναι καλύτερα. Να τη βάλω μέσα, να τελειώνει η δουλειά, γιατί και βρέχει και είμαι πολύ δρομένος. Είμαι τουλάχιστον μία ώρα εδώ και παίρνω τις λήψεις. Βλέπουμε, αυτή είναι μια μεγάλη κολόνα, τουλάχιστον 4 μέτρων σε πλάτος, έτσι. Πιστεύω να τα δείχνει καλά ο φακός. Παρά τη βροχή, εδώ τα μαστόρια σιδερώνουν στην πλάτη και στο έδαφος της υδατοδεξαμενές των θυρών 16 και 17. Εδώ ο καμεραμάν συνεχίζει να γράφει και να μιλάει. Βλέπουμε τα σίδερα των παλικαριών εδώ. Χαιρετάνε τα παλικάρια, είναι όλα ευγενέστατα. Είναι ακάματα, δουλευταράδες, δεν είναι τεμπελαράδες. Που πολλοί μου γράφετε ότι είναι τσίπρα παιδιά, δεν είναι τσιπαιδιά. Εγώ που είμαι πολλές ώρες την ημέρα εδώ, χαίρομαι να τους βλέπω. Δεν ακομαχούν, δεν παραπονιούνται, που σημαίνει λεφτά υπάρχουν. Γεια σου πρόεδρε Μελισανίδη, και Ερμονάσα και Βαγενά, και όσοι συντελείτε στο έργο αυτό. Αλλά ο Μελισανίδης είναι αυτός που τα σκάει, και οι εργάτες είναι με χαρούμενα τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, παιδιά, που έρχομαι εγώ στο γήπεδο. Γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Πληρώνονται κανονικά και στην ώρα τους, και γι' αυτό δουλεύουν συνέχεια και με τέτοια ζέση. Παιδιά, κοιτάξτε τι γίνει. Κολόνες αποκαλυμμένες, τσιμπεντένιες. Εδώ αυτή η κολόνα η τεράστια, τη βλέπετε, και την πίσω της γίνεται χαμός. Έτσι θα γίνουν και εδώ πέρα, σε αυτό το επίπεδο. Πολιτεία ολάκερη, καθώς άλλη μια ντάνα με λατάκια προσγειώνεται στην ταράτσα του πρώτου επίπεδου, εκεί που έχει στρωθεί με το πολύ λατάκι. Και από πάνω έχουν πέσει ήδη τα πρώτα από το φόρουμ. Κλείνω, παιδιά, αυτή τη λήψη από τη σκεπαστή. Ευχαριστώ πολύ που με ακούτε και με βλέπετε. Εγγραφές όλοι στο κανάλι των Black Horse ΑΕΚ και σε όλα τα εξήτικα κανάλια. Φωτοφωνάζω, ζήτω η ΑΕΚ, μάγκες. Υγεία πάνω απ' όλα. ΑΕΚ, 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 από κάτω τσακούτε, παιδιά. Τους έχω κάνει όλους αεξίδες. Ζήτω η ΑΕΚ, ρε μάγκες. Για τομέας 6, βλέπουμε το παλικάρι τώρα του Βαγενά να ελικοπτερώνει το χώρο. Μπροστά του είναι το καλούπι, έτσι, το καφέ. Φαίνεται λίγο το μηχάνημα, το βενζινοκίνητο, έτσι είναι το ελικοπτεράκι. Έχει πέσει το πετό σε όλη την επιφάνεια του έκτου τομέα, τον οποίο θα τον πάρω και από τα βόρεια για να έχουμε καλύτερη κάλυψη. Τώρα είμαι στην πλάτη. Είναι από τα τελευταία βίντεο που τραβάω και σήμερα, που η μέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 23 του Μάη. Κάθε βίντεο μου, παιδιά, πάει τομέα-τομέα, έτσι ώστε να είναι πιο κατανοητό στη μικρότερη ηλικία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ακόμα μια φορά που με στηρίζετε με τις θεάσεις σας και με τις συνδρομές σας. Το κανάλι είναι εντελώς δωρεάν, τόσο το δικό μου όσο και τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά κανάλια, τα 4 κανάλια που είμαστε και κάνουμε αυτή τη δουλειά, που θεωρώ για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους εσάς, που έχω τη χαρά να τη μοιράζομαι μαζί σας μέσα από το YouTube.
επειδή είμαι και λίγο ζωηρούλης εισαγωγικά, μπορώ να βάζω λίγο την κάμερα εκεί που πιθανό να μην πρέπει, αλλά δεν ρισκάρω την σωματική μου ακαιρεότητα και θεωρώ ότι παίρνω με το καλό μηχάνημα που έχω αναλυτικά τα έργα από πολύ κοντά, εκ του σύνεγγης. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το στιθέο που είναι μπετωμένο, τις αναμονές, εδώ τις άριστες, τις ψηλές, τις κάθετες, για να ανέβουμε τρίτο πάτωμα μετά και να φτάσουμε τη Βασίλισσα θύρα 22 τομέα 4. Λοιπόν, θα συνεχίσω τομέα 6, συγγνώμη, τομέα 7, στα νοτιότερα. Ρούμε, παιδιά, στον τομέα 7, εδώ ξεκινάει ο τομέας 7, που δεν είναι καλυμμένος από πάνω με το Beto Form. Ότι από εδώ ξεκινάει ο τομέας 7 και συνεχίζει μέχρι κάτω που είναι η τελευταία αναμονή, έτσι, εδώ να το πιάσω φακός, η τσιμεντένια αυτή κολόνα, να ρυθμίσω λίγο τη μηχανή, παιδιά, άλλαξα. Λοιπόν, εδώ η τελευταία κολόνα τσιμεντένια από πάνω έχει την αναμονή, είναι ο τομέας 7 και από δίπλα στα νότια και κάτω της είναι η στρώση η πρώτη στο έδαφος του σιδέρου, τομέας 8. Ξαναγυρνάμε πάλι σιγά σιγά από το τομέα 7, ανοίγοντας το φακό, είμαι πίσω από τους τσίγκους, παιδιά. Πάμε, εδώ είναι ο 6 που όλος τώρα έχει μπετωθεί σήμερα, έτσι, και η εργατιά πάνω με τα κίτρινα καπελάκια πολεμάει ρίχνοντας το τσιμέντο με τα χέρια για να σκληρύνει τον μπετό, να γίνει δηλαδή πάρα πάρα πολύ σκληρό, από ό,τι μου είχε πει ο κύριος Μαντάς στην προηγούμενη, όταν το ρώτησα γιατί ρίχνεται με τα χέρια και τις κούφτες, ξέρω εγώ, το τσιμέντο, μου είπε ότι για να σκληρύνει περισσότερο το μπετό, το πεσμένο νοπό μπετό. Λοιπόν, πάω να κάνω και τη λήψη από τα βόρειο δυτικά, τον τομέα 6, να δούμε πώς έπεσε το μπετό και πώς το ελικοπτερώνουν. Και κλείνω, παιδιά, τον τομέα 6, βλέπουμε τα δύο ελικόπτερα, τα παλικάρια που συνεχώς ελικοπτερώνουν τη βόρεια πλευρά του. Έχει πέσει τουλάχιστον 600 με 700 κυβικά, έτσι. Είπαμε ότι είναι 20 μέτρα σε μήκος, το πλάτος θεωρώ ότι είναι γύρω στα 3-4 μέτρα, έτσι, και σε βάθος είπαμε ότι, κουράστηκα λίγο, παιδιά, γύρω γύρω φέρνω το κήπεδο, τομέα τομέα, είμαι και σε μια ηλικία, μόλις κόλασα τη δουλειά και ήρθα να πάρω τις λήψεις. Είπαμε, είναι σε μήκος περί τα 20 μέτρα και σε πλάτος γύρω στα 3-4 μέτρα, βάθος έχει 20 πόντους και το δοκάρι ή 50 ή 70, έτσι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά τρέχτε, παιδιά, στο βιντεάκι του Σαββάτου που το λέω αναλυτικά, που μου το είπε εδώ ο Μάσορας, ότι μέσα το δοκάρι είναι ή 50 ή 70 πόντι. Λοιπόν, καλά, λίγο το φακός. Συνεχίζει να βρέχει, παιδιά, δυστυχώς. Η ηλιοφάνεια μεν, αλλά ψηλό προχωδέ. Αυτό εμποδίζει την κάμερα. Με φοβίζει και εμένα. Δεν είναι ένα κινητάκι μικρό, παιδιά. Είναι εργαλείο που το πήρα για οικογενειακούς σκοπούς. Τώρα, πως μου έκατσε και παίρνω συνέχεια την αεκάρα μου, θεωρώ πως είναι μέσα από τα θερμά μηνύματά σας. Ειδικά εχθές που για χύψη λόγους δεν τράβηξα βίντεο. Το βράδυ με είχατε βομβαρδίσει με ένθερμα μηνύματα, μην τυχόν έπαθα κάτι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καταλαβαίνω την αγωνία σας να δείτε τα βιντεάκια μου, τόσο εμένα όσο και των άλλων παιδιών. Ξέρω το τι κάνω και ότι αυτά τα βίντεο θα μείνουν για μια ζωή. Και να ξέρετε κι εσείς ότι από αυτή την υπόθεση ο Γιώργος και τα άλλα τρία παιδιά που κάνουμε αυτό το πράγμα δεν βγάζουμε δραχμή. Ούτε από τον κύριο Μελισσανίδη, τον πρόεδρό μας, τον αεκοπατέρα που το λέω εγώ για τα παιδιά μου, προσωπική μου γνώμη αεκοπατέρας, ούτε τα τρία άλλα παιδιά, που ομαδική είναι η δουλειά και συνεργαζόμαστε, γιατί άλλοι τα βγάζουν πρωί, εγώ κλείνω την παράσταση, τα βγάζω απόγευμα ή βράδυ, έτσι, και έχετε όλοι εσείς εικόνα από το πρωί μέχρι το βράδυ το τι μέλη γενέστε στην αγκαστοφιά μας. Με ένα γενικό πλάνο, παιδιά, και αφού εστιάσω τις εργασίες που γίνονται